θα ξεκινήσουμε και θα αναφερθούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση με πολλαπλά μηνύματα. Εύη. Όλες μας οι δυνάμεις για καλό, για να παραδώσουμε ένα κόσμο πιο καθαρό. Με αυτό λοιπόν το σύνθημα, η Χένκε Λελάς και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Ντιξάν Καθάρισε σε Βάθος, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα του Οδυσσέα Λάμπρου Beach Cleaning, πριν από 2 χρόνια έβαλαν ένα στόχο να καθαρίσουν παραλίες στην Ελλάδα. Το 2021 ήρθαν και στην Κρήτη, στην παραλία Ανάλουκας στη Σιτία, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Από τον υποθαλάσσιο και παράκτιο καθαρισμό προέκυψαν τόνοι απορριμμάτων και πλαστικών, το οποίο πλαστικό κατάφεραν μέσω μιας ειδικής διαδικασίας να το μετατρέψουν σε κάτι αξιοποιήσιμο. Λοιπόν, προτείνω να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό βίντεο, το οποίο επιμελήθηκε η Εύη Σπανού, και επιστρέφουμε μια συζήτηση που και αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας οι δυνάμεις για καλό, για να παραδώσουμε ένα κόσμο πιο καθαρό. Με αυτό το σύνθημα, η Χένκε Λελάς και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Ντιξάν Καθάρισε σε Βάθος, σε συνεργασία με τον Οδυσσέα Λάμπρου και την εθελοντική του ομάδα Beach Cleaning, πήραν ανάσα και βούτυξαν στα βαθιά, με στόχο την αποσυμφόρηση των θαλασσών μας από απορρίμματα και πλαστικό. Πρόκειται για μια δράση που ξεκίνησε το 2020 παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και συνεχίστηκε το 2021 με ακόμα περισσότερους παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς. Η Χένκελ και το Ντιξάν με την πρωτοβουλία Καθάρισε σε Βάθος υποστηρίζει τον νεαρό Οδυσσέα Λάμπρου και την εθελοντική του ομάδα Beach Cleaning σε παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να συλλέξουμε κάθε είδους απορρίμματα, αλλά κατά κύριο λόγο με εστίαση στο πλαστικό απόρριτμα, έτσι ώστε στη συνέχεια, με τη βοήθεια του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλαστικό και να το μετατρέψουμε σε χρήσιμα αντικείμενα για να αποδώσουμε πίσω στην κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμά μας. Την αξία της ευαισθητοποίησης και τη σημαντικότητα της ατομικής ευθύνης θέλησε να αναδείξει έμπρακτα η εθελοντική ομάδα Beach Cleaning και ο ιδρυτής της και πρεσβευτής του προγράμματος Ντιξάν Καθάρισε σε Βάθος, Οδυσσέας Λάμπρου. Από την ηλικία των 14, βουτάει σε θάλασσες καθαρίζοντάς τις από απορρίμματα και πλαστικό, δείχνοντας έτσι το δρόμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρχικός στόχος πλέον είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η ενημέρωση για το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί όσο και αν καθαρίζουμε εμείς, αν δεν ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και δεν σταματάει να πετάει τα σκουπίδια, το πρόβλημα δεν θα σταματήσει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στόχος μας είναι να καθαρίσουμε όσες πιο πολλές παραλίες μπορούμε και το βυθό εννοείται. Οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια έχουμε βάλει στόχο να καθαρίσουμε πάνω από 50 παραλίες. Ενδεικτικά από τις πρώτες δράσεις για το 2021 που πραγματοποιήθηκαν σε Ρόδο, Αλεποχώρη, Ιγουμενίτσα, Βόνιτσα, Λεγρενά, Σούνιο και Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν 9.939 κιλά απορριμμάτων. Τον Αύγουστο του 2021, το πρόγραμμα του Ντιξάν Καθάρισε σε Βάθος, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ταξίδεψε στη Νότια Ελλάδα και επισκέφθηκε την παραλία Ανάλουκα στη Σιτία για να την αποσυμφορήσει τόσο μέσα από υποβρύχιο αλλά και παράκτιο καθαρισμό από απορρίμματα και πλαστικά. Σήμερα έχουμε έρθει στην Κρήτη, στη Σιτία και συγκεκριμένα στην παραλία Ανάλουκα, που είναι από τις πιο βόρειες παραλίες της Κρήτης. Με σκοπό να καθαρίσουμε μία από τις πιο βρώμικες παραλίες στην Ελλάδα. Έχουμε συναντήσει σκουπίδια που έχουν έρθει από την Τουρκία, από τη Ρόδο, τη Μύκονο, ακόμα και από την Αττική. Η δράση όμως δεν σταματά εκεί. Η συνεισφορά του προγράμματος στη διάδοση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας είναι εξίσου σημαντική με τον καθαρισμό. Έτσι, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας, το πλαστικό που συγκεντρώνεται επεξεργάζεται και μετατρέπεται σε χρηστικά αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα 706 κιλά πλαστικά που συλλέχθησαν από τις περσινές δράσεις μετασχηματίστηκαν σε παγκάκια και κάδους συλλογής υλικών και επεστράφησαν στις περιοχές που καθαρίστηκαν, αναδεικνύοντας έτσι και υπενθυμίζοντας καθημερινά την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι η διαδικασία κατά την οποία το πλαστικό το οποίο συλλέγουμε, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι ένα απόρριμμα, πολλές φορές και τοξικό, να καθαρίζεται
και στη συνέχεια με μια πολύπλοκη τεχνική διαδικασία να κοκοποιείται, έτσι ώστε μετά χρησιμοποιώντας ό,τι καλούπι θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ένα αντικείμενο που θα δοθεί πίσω προς χρήση. Η Χένκελ Ελλάς και το πρόγραμμα του Dixan Καθάρισε σε βάθος έχουν δεσμευτεί για καλό, να δείξουν έμπρακτα το δρόμο για ένα κόσμο πιο καθαρό. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Με χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Ουρανία Φιλιππακοπούλου, Διευθύντρια Marketing και Trade Marketing, τομέα απορρυπαντικών και καθαριστικών Χένκελ Ελλάδας και Κύπρου, την οποία θέλω να την ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Φιλιππακοπούλου, από 1η 8 έως 5η 8 ταξιδέψατε για πρώτη φορά στη Σιτία και καθαρίσατε την παραλία Ανάλουκας, πραγματοποιώντας παράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό. Γιατί επιλέξατε την συγκεκριμένη παραλία και τι αντικρίσατε φτάνοντας εκεί? Να πούμε εδώ ότι το πρόγραμμα του Dixan Καθάριση σε βάθος ξεκίνησε το 2020 παρόλες τις δυσκολίες της πανδημίας και την προηγούμενη χρονιά καταφέραμε και ολοκληρώσαμε 11 δράσεις. Το 2021 το όραμα μας ήταν πολύ μεγαλύτερο, να πάμε σε πολύ περισσότερες περιοχές σε υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Κάθε φορά προτού επιλέξουμε μια παραλία γίνεται μελέτη σχετικά με τα απορρίμματα και το πλαστικό που ενδεχομένως να βρούμε σε αυτή την παραλία. Οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει φέτος από τη μελέτη μας και η παραλία των Άλκα. Μια παραλία που όπως είδαμε και στο βίντεο συγκεντρώνει λόγω των ρευμάτων άπειρες ποσότητες σκουπιδιών και πλαστικού. Κάτι που και ουσιαστικά η συγκέντρωση των απορριμμάτων που καταφέραμε να βγάλουμε από αυτές τις τρεις μέρες καθαρισμών μας το επιβεβαιώνει. Αναθήθηκε 1,5 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων τα μισά ήταν πλαστικό. Όπως καταλαβαίνετε, μια περιοχή με έντονο πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι των απορριμμάτων για τη ρήπανση του πλαστικού, που δεν μπορούσε να λείπει από όλο αυτό το πρόγραμμα του Dixan Καθάριση σε βάθος. Αναφορικά τώρα με το μοντέλο κυκλικής οικονομίας, πώς μετατρέπεται τα απορρίμματα σε επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα? Καταρχάς, έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας, το Circular Economy and Eco Innovation Institute, που είναι located στην Σουηδία. Το πλαστικό το οποίο αναθύρουμε ουσιαστικά ανακυκλώνεται, επεξεργάζεται, κοκοποιείται και από την κοκοποίηση μετά μπορούν να δημιουργηθούν επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα ανάλογα με τα καλούπια που υπάρχουν ή δημιουργούνται. Από τις δράσεις όλες αυτές που κάναμε το 2020 και περίπου τα 700 κιλά πλαστικού που συγκεντρώσαμε, δημιουργήθηκαν 7 παγκάκια και 7 κάδι μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, τα οποία τα παραδώσαμε πίσω στις περιοχές και στους δήμους που καθαρίσαμε, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την έπραξη συνεισφορά μας προς την προστασία του περιβάλλοντος και προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Να πούμε ότι το πρόγραμμα συνεργάζεται με τον Οδυσσία Λάμπρου, ένα νέο παιδί, ενώ στην προσπάθεια συμβάλλει και η εθελοντική ομάδα Beach Cleaning, που αποτελείται από φοιτητές. Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι να εξοικειώνονται τα παιδιά με το σύνθημα «Όλες μας οι δυνάμεις για καλό, για να παραδώσουμε ένα κόσμο πιο καθαρό» και πόσο σημαντική είναι και η ατομική ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Η επιλογή των νέων ανθρώπων του Οδυσσέα αλλά και της εθελοντικής του ομάδας, Beach Cleaning, μόνο τυχαία δεν ήταν και ήταν κλειδί και για τη συνεργασία, γιατί ουσιαστικά μας δείχνει πώς η νέα γενιά μπορεί με πολύ απλές πράξεις και με ισχυρό το εθελοντισμού και της ένταξης συνεισφοράς και της ατομικής ευθύνης, όπως είπατε και εσείς, να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Οπότε θεωρούμε ότι η νέα γενιά μπορεί να γίνει αρρωγός αυτού του μηνύματος και είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία μας για αυτό το πρόγραμμα μέσω της Beach Cleaning. Λοιπόν, πέραν της Σιτίας, σε ποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και ποιο το αποτύπωμα αυτού? Ουσιαστικά μιλάμε για το σύνολο των 2 ετών, περίπου και 30 διαφορετικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, πέρα από το κομμάτι της ευρύτερης ζώνης Αττικής, μιλάμε για Ρόδο, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, δύο φορές ο σταθμός μας Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Έγινα, Ταξούνιο, Λεγρενά στην Αθήνα.
Το αποτέλεσμα ουσιαστικά από όλους τους καθαρισμούς είναι πραγματικά τα νούμερα πολύ μεγάλα. Μιλάμε περίπου για 20 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων πάνω από 4 τόνοι είναι πλαστικό, το οποίο, όπως είπαμε, μέσω του μοντέλου κυκλικής οικονομίας θα έρθουμε να το επεξεργαστούμε παραπέρα, προκειμένου να μην είναι απόρριμμα για το περιβάλλον. Ποιο είναι το μήνυμα που επιθυμείτε να στείλετε και πώς θα συνεχιστεί αυτή η αξιέπαινη προσπάθεια παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού παραλίων? Κοιτάξτε, για μένα το σημαντικό είναι ότι η μετάβαση προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, για μια χώρα όπου το νερό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πολύ σημαντικό γενικότερα υδάτινη πόρη. Η προάσπιση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, η εκπαίδευση γύρω από αυτό, πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος από τη ρύπανση για τα πλαστικά. Με το πρόγραμμά μας, το Dixan Καθαρίζει σε Βάθος, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σκοπός μας είναι μέχρι το 2025 να έχουμε πραγματοποιήσει στο σύνολο 100 δράσεις και παραπάνω από 5 τόνοι απορριμμάτων μέσα στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας να έχουν μετατραπεί σε επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα. Που πιστεύω ότι μέχρι το 2025 θα είναι και πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Κυρία Φιλιππακοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις δράσεις σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.